μαχαίρι επιβίωσης Scorpion της Fox Outdoors. Παλιά τα μαχαίρια επιβίωσης ήταν λίγο αστεία, ειδικά τα τύπου Rambo, με τις λαβές που έκρυβαν υλικά, καθιστώντας το μαχαίρι ουσιαστικά αδύνατο, γιατί αν το μαχαίρι δεν είναι τουλάχιστον semi tank και ιδανικά full tank, δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Εδώ δεν μιλάμε για τίποτα τέτοιο, μιλάμε για ένα πολύ πολύ σοβαρό μαχαιράκι και σε πολύ συμπαθητική τιμή, όπως θα δείτε μετά, το οποίο έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που το καθιστούν μαχαίρι επιβίωσης. Λοιπόν, για να το δούμε λίγο. Καταρχήν έχουμε θήκη από Kydex, αυτό το υπέροχο υλικό που μας επιτρέπει να έχουμε το μαχαίρι μας σε όποια γωνία θέλουμε, οριζόντια, κάθετα, παράλληλα με τη μέση μας, όπου θέλουμε, όπως θέλουμε να το τοποθετούμε. Επίσης είναι αμφιδέξια αυτή η θήκη, δηλαδή μπορούμε με αυτές τις βίδες να πάρουμε τον υποδοχέα μέσης ζώνης και να τον φέρουμε από την εδώ πλευρά, αν θέλουμε να έχουμε αριστερή θέση τραβήγματος. Και φυσικά μπορούμε να μεταφέρουμε και την υποδοχή για το σμιθυριστή. Λοιπόν, φυσικά η θήκη δεν κάνει το μαχαίρι, αυτό που κάνει το μαχαίρι είναι το ίδιο το μαχαίρι, και βλέπουμε ένα πάρα πολύ όμορφο και βολικό μαχαίρι. Drop point, σύστημα drop point στη μύτη. Αυτό είναι πολύ καλό γιατί διευκολύνει πάρα πολύ τη διείσδυση. Παχύ, είναι κοντά στα 4 χιλιοστά η λάμα. Φυσικά είναι full tank, εντάξει, φαίνεται και αυτό. Τύπου skeletal, δηλαδή το τύπου skeletal μειώνει το βάρος, δίνει τη δυνατότητα να είναι πιο εμπροστοβαρές, άρα πιο ξεκούραστο. Δεν θα συζητήσω για ρήψη. Και βέβαια απ' την άλλη, το πολύ καλό με τη συγκεκριμένη λαβή είναι ότι, σε αντίθεση με άλλα skeletal, είναι ότι είναι επενδεδημένη με G10. Το G10 είναι ένα κράμα ρητινών και ινών ιαλοϊνών, το οποίο έχει, κάτι όπως είναι σαγραρισμένο, εξαιρετικό κράτημα, δεν υπάρχει περίπτωση να σας γλιστρήσει. Ακόμα και αυτό εδώ του skeletal, αν το καθίσουμε καλά στο χέρι μας, δημιουργεί ένα πάρα πολύ καλό κράτημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας φύγει αυτό το μαχαίρι σε καμία περίπτωση. Έτσι. Δουλεύεται εύκολα. Εντάξει, δεν έχει υποδοχή εδώ, αλλά μπορούμε να πατήσουμε εδώ, να στηριχτούμε. Άρα μπορούμε να κάνουμε, είναι μαχαίρι έργο, μπορούμε να κάνουμε έργο. Είναι όλο τιτανιωμένο, δηλαδή αυτό το ψέκασμα με τιτάνιο το ενισχύει έτσι περαιτέρω και μας εγγυάται την αντοχή του. Το πολύ καλό είναι ότι, όπως βλέπετε, η μισή λάμα είναι κοφτερή και η άλλη μισή είναι πριονωτή, άρα έχουμε και τη δυνατότητα να πριονίσουμε και να κόψουμε σκοινιά και πιο δύσκολα υλικά και να κόψουμε πράγματα που θέλουμε να κάνουμε πιο πολύ λεπτοδουλειά. Έχει φυσικά υποδοχή για κορδόνι ασφαλείας στο τέλος. Λοιπόν, και για να δούμε και τα υπόλοιπα υλικά της συλλογής επιβίωσης, εδώ τι έχουμε. Έχουμε έναν πολύ καλό απεινιδωτή, είναι αρκετά χοντρός, απεινιδωτή, συγγνώμη, σμιθυριστή. Λοιπόν, είναι χοντρός, είναι 4 χιλιοστά περίπου, έχει ψωμί, δεν είναι κάτι διακοσμητική που βάζουν άλλοι κατασκευαστές, και έχει και μια πολύ καλή λαβή που θα διευκολύνει τη χρήση του, και ο τρίφτης του με δοντάκια στην άκρη που θα διευκολύνει πάρα πολύ, με αυτό το συστηματάκι wrench το λένε, παξιμαδάκι δηλαδή μπορεί να πιάσει. Από τη μία μεριά έχει υποδεκάμετρο, πάντα είναι χρήσιμο ένα υποδεκάμετρο, και από την άλλη μεριά έχει κλίμακα χάρτου 1 προς 100.000, για να μπορούμε να έχουμε και αυτή τη χρήση αφού το έχει εδώ, και αυτό με το κορδονάκι του. Ένα πολύ τίμιο σύνολο, ένα μαχαίρι που θα το εκτιμήσει οποιοδήποτε θέλει ένα καλό μαχαίρι, οικονομικό, βολικό,
επιβίωσης. Ξέρω ότι στην Ελλάδα τα σκέλετα δεν τα έχουμε συνηθίσει πολύ, αλλά είναι πολύ καλύτερα, πραγματικά πιστέψτε με, και πρακτικά άφθαρτο. Έτσι. Αυτά, και στο επανειδήν με ακόμα περισσότερες προτάσεις από το στεγόσαυρο. Καλό σας υπόλοιπο.